βρισκόμαστε στην αιχμή της τουριστικής σεζόν, στην αιχμή του καλοκαιριού, με συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Η κατανάλωση του νερού, όπως καταλαβαίνετε, αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η ΔΕΙΑΧ προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καταναλωτών, των τουριστικών μονάδων, των αρδευτικών δικτύων. Είμαστε τυχεροί γιατί φέτος έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το νερό του Κατράρι και να μην έχουμε την πίεση στην περιοχή των νοτιοχώρων. Όπως επίσης και τα βορειόχώρα δεν έχουν ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα ώστε να επιμείνουμε σε μια περιστολή από τους καταναλωτές στην κατανάλωση του νερού. Βέβαια και σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να γίνεται η εξοικονόμηση και η σωστή διαχείριση του νερού. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στον κύριο Όγκο, στην περιοχή δηλαδή που βρίσκεται ο μεγαλύτερος πληθυσμός, οι περισσότερες τουριστικές μονάδες, η πόλη της Χίου, το Βροντάδο και ο Δήμος Αγίου Μινά. Εκεί οι καταναλώσεις είναι αρκετά αυξημένες, είναι περίπου 20.000 κυβικά την ημέρα, τα οποία τα διοχετεύουμε στο δίκτυο από τις αφαλατώσεις που έχουμε στο Θόλος, από τις αφαλατώσεις που έχουμε από φέτος της προμηθευτικής, της γεωτρήσης και μια μικρή ποσότητα από το Δελφίνι, που λόγω των χειμερινών βροχοπτώσεων ακόμα εξακολουθεί και μας δίνει μια μικρή ποσότητα νερού, περίπου 30 κυβικά την ημέρα. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους καταναλωτές του νησιού να κάνουν μια συνετή διαχείριση. Τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουν πολλές φορές έχουν υποθεί, όλοι τα γνωρίζουν. Ας προσπαθήσουν και την ίδρυυσή τους να μειώσουν, όπως επίσης το πλήσιμο στις αυλές, το πλήσιμο των δρόμων. Μέχρι τις 20 Αυγούστου που είναι η αιχμή, θα παρακαλούσα όλοι μαζί να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά της ΔΕΙΑΧ αλλά και σαν καταναλωτές να ξεπεράσουμε και αυτό το καλοκαίρι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Διακοπές και περιστολή υδροδότησης δεν υπάρχει προς το παρόν. Έχουμε και κάποιες εφεδρείες που αν συμβεί κάποια βλάβη θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και με τη βοήθεια όλων να ξεπεράσουμε και αυτή τη χρονιά.